από τον Τίμιο Πρόδρομο στον Ιορδάνη. Σύμφωνα με την ιερή θεολογία, ο Ιορδάνης εδράθηκε και ολόκληρη η κτήση σκύρτησε από αγαλίαση. Και η φωνή του λόγου, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, βαπτίζοντας, χαίρει την ψυχή και τρέμει την κυρία. Γιατί βαπτίστηκε ο Χριστός? Για να εκπληρώσει ό,τι προέβλεπε το σχέδιο του Θεού για εκείνον. Η προφητεία επί παραδείγματος της γέννησής του είχε εκπληρωθεί. Το ίδιο έπρεπε να γίνει για τη βάπτιση και στη συνέχεια για τα υπόλοιπα σωτήρια γεγονότα της Θείας Οικονομίας. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο όμως, το εκπληκτικό δεν είναι τόσο η ίδια η εκπλήρωση των προφητιών στο πρόσωπο του Χριστού, όσο η άκραση κατάβαση και εκένωσή του. Θεός όντας να γίνει άνθρωπος και να σώσει τον πάσχον άνθρωπο. Ο Ιησούς Χριστός έλαβε το βάπτισμα του Ιωάννη. Αυτό απευθυνόταν σε ολόκληρο τον Ιουδαϊκό λαό και όχι μόνο στους αμαρτωλούς. Απέναντίας, το Ιουδαϊκό βάπτισμα απευθυνόταν σε όσους προέρχονταν από τον ιδωλατρικό κόσμο. Ένα ράβισμα που απάλασε μόνο το ρήπο του σώματος, όχι και τις αμαρτίες της ψυχής. Το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν βάπτισμα μετανοίας, εισάφεση αμαρτιών. Ο ίδιος έλεγε: «Εγώ σας βαπτίζω με νερό και το βάπτισμά μου είναι βάπτισμα μετανοίας». Με άλλα λόγια, προπαρασκευαστικό για το βάπτισμα του Χριστού με Άγιο Πνεύμα και φωτιά. Ο βαπτιζόμενος όση ώρα εξαγόρευε τις αμαρτίες του, ήταν μέσα στο νερό του Ιωδάνη. Τελειώνοντας, έβγαινε από το νερό με την πρόθεση να κρατηθεί καθαρός όσο γινόταν περισσότερο. Το βάπτισμα του Προδρόμου ήταν σίγουρα ανώτερο από το Ιουδαϊκό και σαφώς ταπεινότερο, κατώτερο από το χριστιανικό δικό μας. Ο Θεάνθρωπος Κύριός μας βαπτίστηκε και αμέσως βγήκε από το νερό, γιατί δεν είχε αμαρτίες να εξομολογηθεί. Βαπτίστηκε πληρώς σε πάσα δικαιοσύνη. Και δικαιοσύνη εδώ σημαίνει την εκπλήρωση των προφητιών, υπογραμμίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όλα τα θαυμαστά γεγονότα της βάπτισης του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη επαναλαμβάνει με ενάργεια και το γνωστό σε όλους μας απολυτήχιο της εορτής «Εν Ιορδάνη βαπτισωμένος σου Κύριε» ή της Τριάδος εφανερώδη προσκύνηση. Στη βάπτιση του Θεανθρώπου έχουμε τη φωτεινή φανέρωση της θεότητας. Γι' αυτό και η εορτή ονομάζεται Θεοφάνεια ή Επιφάνεια. Η φωνή του Θεού Πατέρα και η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος αποκαλύπτουν τον Τριαδικό Θεό, ενώ ο σαρκωμένος Υιός βαπτιζόμενος συντρίβει τους δράκοντες στα νερά και ταυτόχρονα τα αγιάζει. Ο Θεός το πρόσωπο του Ιησού Χριστού φανερώνει στον άνθρωπο τον λόγο της ύπαρξης του στη γη. Και ποιος είναι αυτός? Η λατρεία και η δοξολογία του αληθινού Θεού. Ο Κύριος νίκησε και στο νερό τις αντίθετες πνευματικές δυνάμεις και κατάργησε στη συνέχεια με τον Σταυρό και την Ανάστασή του την παντοδυναμία του θανάτου. Αυτά εμπόδιζαν άνθρωπο και κόσμο γενικότερα να εκπληρώσουν τον επίγειο σκοπό τους. Τη δοξολογία και τη λατρεία του αληθινού Θεού, την προσκύνηση με άλλα λόγια της Αγίας Τριάδος. Αληθινή Θεοφάνεια ζούμε και εμείς σήμερα εισερχόμενοι σαν κατάγραφο ιερό ναό. Όλα εικονίζουν τη θαυμαστή κίνηση του Κυρίου που έκλεινε τους ουρανούς και κατέβη. Όλα εικονίζουν τη θεανθρώπινη της αγιωτάτης Εκκλησίας μας κοινωνία και όλα επίγεια και επουράνια συμμετέχουν στη Θεία Ευχαριστία, την κορύφωση στο τώρα της ζωής μας, της πιο αληθινής και πιο ζωντανής θεοφάνειας. Ποια πράξη της Εκκλησίας, ποιο μυστήριο της ανοίγει και σε εμάς την ωραία πύλη της Βασιλείας του Κυρίου μας, το Άγιο Βάπτισμα. Στη βάπτιση του Ιησού Χριστού άνοιξε ο ουρανός και στον καθένα μας το ίδιο γίνεται. Με τον τρόπο αυτό μας καλεί προς την επουράνια πατρίδα ο Θεός και μας προτρέπει να μην έχουμε κανένα κοινό με τη γη. Τυχοϊκότητα. Το βάπτισμα μας απαλλάσσει από την αμαρτία και τον θάνατο. Μας χαρίζει τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Γινόμαστε παιδιά του Θεού στη γη και συγκληρονόμοι με τον Υιό του της Βασιλείας του στον ουρανό. Μετά το βάπτισμα δεν αμαρτάνουμε σαν απλοί άνθρωποι, αλλά σαν Υιοί Θεού. Γι' αυτό και η τιμωρία είναι μεγαλύτερη. Πρόγευση λοιπόν και εγγύηση του Παραδείσου για μας είναι το Άγιο Πνεύμα και ο Χριστός, η οδός, η αλήθεια και η ζωή που οδηγούν σε αυτόν. Ήθε όλοι μας να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας Του, οικιστές του Παραδείσου. Αμήν.